Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Telecrit και στην εκπομπή «Ο πολίτης έχει το λόγο». Κοντά μας έχουμε τον κύριο Βλασάκη, τον πρόεδρο εργαζομένο του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Συζητάμε και για την επίσκεψη του κύριου Χρυσοχοίδη εδώ στο Λασίθι. Συζητάμε για τα προβλήματα αλλά και τα κενά που υπάρχουν στο νοσοκομείο και όπως είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση της Επιτροπής Αγώνα για τις κινητοποιήσεις στις 30 του μήνα. Κύριε Βλασάκη, θεωρείτε ότι οι κινητοποιήσεις αυτές φέρουν αποτελέσματα, θα φέρουν αποτέλεσμα? Βεβαίως θεωρώ ότι φέρνουν αποτελέσματα. Είναι και μία, αν μου επιτρέπετε τον όρο έτσι, δύναμη που έχει ο κόσμος. Και γιατί αυτό, μην ξεχνάμε το μεγάλο συλλαλητήριο το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, με 10.000 κόσμο, αμέσως πώς ανατραπήκαν τα πράγματα και οι ατζέντες μέσα στο Υπουργείο. Έτσι. Αυτός ο υποτιθέμενος μπλε φάκελος, όχι υποτιθέμενος, υποτιθέμενος ως προς το χρώμα. Mm-hmm. Μπλε φάκελος, ο οποίος είχαν με τα όποια σχέδια είχαν για το νοσοκομείο Ιεράπετρας, αμέσως μπήκε στο σιρτάρι. Μετά από τον κόσμο, ο οποίος βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Θεωρώ ότι θα είναι ένα μεγαλειώδε συλλαλητήριο αυτό το 30 του μήνα, είναι για όλη την Κρήτη. Θα πρέπει να ξεσκοθούν όλοι, όχι μόνο οι υγειονομικοί, αλλά και οι πολίτες, γιατί και αυτούς αφορά. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο Υπουργείο ότι δεν δεχόμαστε άλλο αυτά τα υποβαθμισμένα νοσοκομεία. Δεν θέλουμε να αγοράζεται η υγεία, έτσι, θέλουμε να προσφέρεται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι υπηρεσίες τις θέλουμε δωρεάν. Και φυσικά θέλουμε νοσοκομεία επανδρωμένα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ντόμινο αυτό ξεκίνησε από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, που εδώ και 2,5 χρόνια φωνάζουμε. Mm-hmm. Ήταν αναμενόμενο ότι θα πάει στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Φαινόταν άλλωστε. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλα τα νοσοκομεία ενωμένα, μαζί με τον κόσμο, σύμμαχο, και να φωνάξουμε δυνατά ότι φτάνει ως εδώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε στο τηλεφωνικό μας, αν υπάρχει στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μανουσάκης, που δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, γίνεται μια προσπάθεια από τα παιδιά να έχουμε τον κύριο Μανουσάκη στο τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται, γιατί και εκεί αφού αρχίζουν τα προβλήματα. Το κεντρικό νοσοκομείο, που ήταν το κεντρικό νοσοκομείο του Λασιθίου, έτσι το λέγαν όλοι, αλλά βλέπουμε ότι και εκεί καταραίει σιγά-σιγά. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Τουρλούση, να ξέρω το εξής. Όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εννοώ, mm-hmm. παλαιότερα είχαμε το brain drain στο εξωτερικό, τα μεγάλα μυαλά, οι επιστήμονές μας φεύγανε στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εσωτερικό brain drain. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουν από το δημόσιο τομέα και πηγαίνουν στον ιδιωτικό. Γιατί οι αποδοχές είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες και φυσικά, κακά τα ψέματα, είναι πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι πιο ανθρώπινες. Mm-hmm. Οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό. Το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έχει και μεγάλο φόρτο από τα άλλα δύο, από Σιτία και από Ιεράπετρα, τα οποία ουσιαστικά αιμοδοτούν το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ό,τι περιστατικό δεν μπορούμε να κρατήσουμε εδώ, επειδή ακριβώς δεν έχουμε γιατρούς, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την Σιτία, το διοχετεύουμε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Το βάρος λοιπόν που πέφτει εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερο. Είναι απολύτως φυσιολογικό λοιπόν πολλοί γιατροί με τον burnout το οποίο αντιμετωπίζουν να θέλουν να φύγουν και να πάνε να ιδιωτέψουν. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, υπάρχει μια διαρροή πλέον προς τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και γιατροί. Γι' αυτό και γίνει και το πρόβλημα και στον Άγιο Νικόλαο τώρα, το οποίο, όπως είπαμε, ενώ υπήρχε μια διαρροή προς τον Άγιο Νικόλαο τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστροφή, μια φυγή και από το νοσοκομείο του Άγιου Νικολάου. Ακριβώς. Το ίδιο έχει γίνει και στο Βεντζέλιο. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ένα. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα στόχο να μείνει ένα νοσοκομείο στην Κρήτη, δηλαδή να υπάρχει ένα μεγάλο νοσοκομείο στο κεντρικό και περιφερειακά να είναι τα υπόλοιπα? Όχι. Αυτό το πράγμα θέλω να το σβήσω τελείως από το μυαλό μου. Το είχαμε ξανακούσει πάλι πριν 3,5 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, ότι θα υπάρχει ένα νοσοκομείο στα Χανιά και ένα νοσοκομείο στο Ηράκλειο και όλα τα υπόλοιπα θα είναι ουσιαστικά συμπληρωματικά περιφερειακά ιατρία, mm-hmm. τα οποία θα διοχετεύουν τον κόσμο στα δύο μεγάλα. Εάν το έχει αυτό το σχέδιο στο μυαλό του το Υπουργείο Υγείας, καλό είναι να το σβήσει. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το αφήσουμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, 30 του μήνα, το ξανατονίζουμε, θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί στο Ηράκλειο, όλοι να δηλώσουμε παρόν. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα, ούτε με επιλογές. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι της υγείας, αυτό σκεφτόμαστε μόνο και αυτό πρέπει να έχουμε μπροστά. Σίγουρα, στην υγεία δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κόμματα. Ακριβώς. Μην προσπαθεί να μην γίνει καμία προσπάθεια να καπηλευτεί κανένα κόμμα, κανέναν αγώνα, κανένας υγειονομικού και κανένας πολίτη που αγωνεί και κατεβαίνει στους δρόμους για την υγεία.
Ακριβώς. Δεν υπάρχουν χρώματα εκεί, δεν υπάρχουν κόμματα. Έχουμε τον κύριο Μανουσάκη. Καλησπέρα σας από την Ιερά Πέτρα, κύριε Μανουσάκη. Δεν ακούω, δεν έχουμε ήχο μέσα. Αν μπορούμε να ξανακάνουμε, κόπηκε, να ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Μήπως μπορέσουμε και κάνουμε τον κύριο Μανουσάκη στη γραμμή. Θέλουμε να δούμε, γιατί είναι πολύ βασικό. Χειρουργία λέει στόπ στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό θα επιβαρύνει τα χειρουργία της Ιερά Πέτρας. Και μάλιστα να πούμε μια και μιλάμε για χειρουργία, ότι στο ιατρικό συνέδριο που είχαμε πρόσφατα, στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, οι χειρούργοι μας διαπρέψανε, έτσι. Βεβαίως, και βραβευτήκανε. Να το πούμε αυτό λίγο. Διαπρέψανε, βραβευτήκανε, κατεβήκανε με εργασίες, κατεβήκανε με στρογγυλές τράπεζες, με προεδρία, με διαφάνειες. Πάντοτε το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας πρωτοπορεί. Αυτό έχει αποδειχτεί και συνεχίζει να αποδεικνύεται. Μάλιστα τώρα βρίσκονται σε διαδικασίες να κάνουν και άλλες πρωτοποριακές επεμβάσεις. Δηλαδή. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το πω αυτό και δεν θα το πω εγώ αυτό. Έτσι, υπάρχουν οι αρμόδιοι χειρουργοί μας κυρίως, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Βλέπετε ότι κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όλη η χειρουργική μου πτέρυγα και κλινική είναι υπέροχη. Η χειρουργή μας, η ορθοπαιδική μας, η οφθαλμίατρή μας. Έτσι, οι οποίοι πραγματικά πρωτοπορούν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και για ορθοπαιδικά και για χειρουργικά έρχονται και για οφθαλμολογικά έρχονται και από τα Χανιά. Έρχονται από άλλες περιοχές. Έρχονται δηλαδή, και από τα Χανιά. Και οφθαλμολογικά έρχονται από άλλες περιοχές. Και όχι και μόνο. Χειρουργικά τώρα. Βεβαίως. Εντάξει. Και βέβαια πολύ μεγάλη εργασία γίνεται, να το πούμε και αυτό, και στην καρδιολογική. Έτσι. Οι καρδιολόγοι μας είναι νομίζω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να φέρουμε και άλλους καρδιολόγους θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε τοποθετήσει και τον αξονικό τομογράφο, όπως γνωρίζετε, ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ή λειτουργεί. Λειτουργεί μόνο για τα εσωτερικά και τα έκτακτα περιστατικά. Έτσι. Γιατί? Διότι έχουμε έναν γιατρό μόνο ακτινολόγο στο τμήμα. Δεν μπορεί να είναι και στους υπερήχους και στον αξονικό και στις εφημερίες και να καλύπτει το κλασικό ακτινολογικό να βλέπει ακτινογραφίες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει περίοδος των πιστοποιητικών υγείας, των ατόμων, των νέων που φέρνουν, των νεαρών ατόμων που φέρνουν για φαντάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανουσάκη. Καλησπέρα κύριε Μανουσάκη, τι κάνετε? Καλά. Λίγο πιο δυνατά, παιδιά, να έχουμε λίγο στο στούντιο. Ναι. Όχι, μιλάω για τα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούμε. Κύριε Μανουσάκη, από 1η Δεκεμβρίου αναστολή χειρουργείων στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, αναστολή των αρχικών χειρουργείων. Ήταν μια εξέλιξη που την αναμέναμε να γίνει από αρχές Ιανουαρίου, μετά την εκλογή και τη μετακίνηση ενός αναισιολόγου από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, επειδή οι γιατροί πριν φύγουν θα πρέπει να έχουν λάβει τις άδειές τους, θα παίρνουν 2 αναισιολόγοι μαζί άδεια από το Δεκέμβριο, οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να γίνονται τακτικά χειρουργία, θα εξυπηρετούνται μόνο τα επίγοντα από το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται φοβόμαστε ότι αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί και στους επόμενους μήνες, γιατί με 2 ή με 3 αναισιολόγους δεν μπορεί να μπαίνουν τακτικά χειρουργία. Με 2-3 αναισιολόγους δεν μπορούν να μπαίνουν τακτικά χειρουργία. Βλέπουμε εδώ, έχουμε και τον, είμαστε με τον κύριο Βλασάκη και βλέπουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου της Ιερά Πέτρας, διωγγώνονται όπως και τα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν είναι παντού η ίδια κατάσταση στα περιφερειακά νοσοκομεία, η οποία οφείλεται στις εργασιακές συνθήκες και στα μισθολογικά ζητήματα και κατά πάσα πιθανότητα αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφήνει τους μισθούς καθυλωμένους, αφήνει τις εργασιακές συνθήκες πολύ άσχημες, επίτηδες, με πρόθεση να απαξιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Γιατί όταν δεν μπορούν να χειρουργηθούν οι ασθενείς, αναγκαστικά θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Και το έχουμε δει και στα διαγνωστικά. Για παράδειγμα, έχουμε 3 αξονικούς τομογράφους στο νομολαστήριο, αλλά σε κανένα νοσοκομείο, λόγω έλλειψης ακτινολόγων, δεν γίνονται προγραμματισμένες αξονικές τομογραφίες. Αυτό η κυβέρνηση το ξέρει, όμως ξέρει πολύ καλά το λόγο που φεύγουν οι ακτινολόγοι από το ΕΣΥ και από την Ιερά Πέτρα έφυγε
από το νοσοκομείο Ιεράπετρα έφυγε ακτινολόγο για να ιδιωτεύσει και να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Και από το νοσοκομείο Νικολάου έχουν φύγει ακτινολόγοι για να ιδιωτεύσουν. Αυτή η διαρροή γίνεται λόγω των εργασιακών συνθήκων και των μισθολογικών συνθήκων. Όμως παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει την κατάσταση εκεί, συνειδητά για να ενδυναμώνεται ο ιδιωτικός τομέας. Μάλιστα. Τώρα τα κενά που έχετε εσείς πέρα τους αναισθησιολόγους έτσι, και τους ακτινολόγους, ακούσαμε ότι και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά, είναι 37 κενές οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Στον Άγιο Νικόλαο ποια είναι η εικόνα? Κοιτάξτε να δείτε, από τις 470 οργανικές θέσεις είναι οι 285 καλυμμένες. Οι υπόλοιπες είναι κενές, δηλαδή σε επίπεδο μόνιμου προσωπικού είναι το 55% καλυμμένο, δηλαδή, το 45% κενό. 165 απουσιάζουν. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, μας ακούτε, λέω 165. Εμείς αναφερθήκαμε στους γιατρούς μόνο, έτσι. Ναι, όχι, για το σύνολο του προσωπικού. Τώρα, όσον αφορά, αν βάλουμε και τους συμβασιούχους μέσα, εργάζονται 405 εργαζόμενοι και οι οργανικές θέσεις είναι 475. Πάλι και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Ακόμα και αν περιλάβουμε και τους συμβασιούχους στους εργαζόμενους, έτσι, πάλι υπάρχει κενό σε σχέση με τις οργανικές θέσεις, πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, εντάξει, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι σημερινή, είναι από το 2011. Και δεν τη ζούμε μόνιμα. Αυτό που γίνεται, υπάρχει επίπτωση σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, η οποία χάνει λόγω αυτής της υποστελέχωσης και συνεχώς επηρεάζεται. Το άλλο επίπεδο είναι ότι το προσωπικό που εργάζεται, ειδικά στο νοσηλευτικό και στις άλλες ειδικότητες και στις υπόλοιπες ειδικότητες, και στο εργαστηριακό και στους γιατρούς και στο διοικητικό, δεν μπορεί να πάρει τις νόμιμες άδειες. Έτσι, με αποτέλεσμα οφείλονται άδειες από το 2018-2019, κανονικές άδειες και ρεπό πολλά σε κάθε συνάδελφο, το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά το νοσοκομείο δουλεύει όπως δουλεύει στην πλάτη των εργαζομένων. Τα ίδια ισχύουν βέβαια σε όλα τα νοσοκομεία, δεν ισχύουν μόνο στο δικό μας. Αυτά τα υπόλοιπα άδειων υπάρχουν παντού που χρωστάνε στους εργαζόμενους 2 και 3 και 4 ετών άδεια. Στο νεφρό, τώρα τη μονάδα τεχνιού νεφρού που ήρθαν οι ασθενείς και κοπήκανε τα ρεπό και οι άδειες του προσωπικού, σκεφτείτε ότι τους οφείλονται από το 2019 κανονικές άδειες. Και παρόλα αυτά δεχτήκανε και δουλέψανε για να εξυπηρετούν αυτή η ευαίσθητη ομάδα ασθενών. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή τα ίδια προβλήματα, έτσι, παρότι ήρθε ο Υπουργός, λύση δεν δοθήκανε, γιγαντώνονται τα προβλήματα. Δεν δοθήκαν λύση, γιατί ο Υπουργός έρχεται σε ένα, επικεντρώνεται σε ένα νοσοκομείο, υποτίθεται ότι κάνει παρεμβάσει για το ένα νοσοκομείο, αλλά η γενικότερη εικόνα, εμείς και η ανακοίνωση που βγάλαμε ο Σύλλογος Εργαζομένων, αυτό λέει, ότι από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας δεν προέκυψε τίποτα το θετικό στο ζήτημα της βελτίωσης των εργασιακών και μισθολογικών συνθήκων. Αυτό είναι το Α και το Ω για να σωθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Το να κάνουμε τώρα συναντήσεις, να έρχονται επικοινωνιακά, να λένε δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο και τέτοια κτλ. Αυτά είναι πολιτικά αντικά. Εγώ πριν λίγο καιρό έβγαλα στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εφημεριών, το πρόγραμμα εφημερευόντων, μία μέρα του νοσοκομείου Ιεράπετρας και άλλη μία μέρα του νοσοκομείου Σιτίας, όπου ουσιαστικά δούλευε το νοσοκομείο ως κέντρο υγείας. Δηλαδή εφημέρευαν μόνο οι γενικοί γιατροί και ένας παιδίατρος, ας πούμε, τη μία μέρα. Καταλαβαίνουμε ότι όση προσπάθεια για να κάνει το εναπομείναν προσωπικό και όλων των ειδικοτήτων και όλων, όταν δεν υπάρχει γιατροί για να καλύψουν όλες τις εφημερίες, εκ των πραγμάτων εμφανίζεται αυτή η εικόνα. Τώρα, αυτό ισχύει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικειμενικά στο νοσοκομείο Σιτίας και στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, στην υποστελέχωση σε επίπεδο γιατρών, έτσι. Αλλά όπως φαίνεται και το νοσοκομείο Αγίκολο δεν είναι στο απειρόβλητο και εκεί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Δηλαδή, τώρα 15 μέρες το μήνα εφημερεύει το νοσοκομείο χωρίς να εφημερεύει ακτινολόγος. Το επόμενο διάστημα μπορεί να φτάσουμε στις 20 μέρες το μήνα και μετά το επόμενο που μεγάλο κενό θα είναι, όπως φαίνεται, οι αναισθησιολόγοι.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτή η εικόνα νοσοκομείου γενικού, χωρίς να μπορεί να γίνει εξονική, χωρίς να μπορεί να γίνει υπέρηχος, δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι μετατρέπονται τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά, σε κέντρα υγείας και η κυβέρνηση κάθει και ο Μητσοτάκης και λέει δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, τον κόσμο κοροϊδεύει και την κοινωνία. Πώς δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο όταν φεύγουν όλοι οι γιατροί και οι ειδικότητες που μένουν εφημερεύουν στην Ισυτία, δεν υπάρχει εφημερεύον παιδίατρος ούτε μία μέρα στο μήνα. Και από ό,τι ξέρω και στην Ιερά Πέτρα, η παιδιατρική έχει εκεί προβλήματα υποστελέχος. Τι θα γίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους? Θα πρέπει αναγκαστικά να πηγαίνουν σε ιδιώτες παιδιάτρους. Είναι ανοιχτό αυτό το νοσοκομείο με αυτή τη λογική? Θα ακούσουμε λίγο τον κύριο Βλασάκη, μια και αναφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Ναι, βεβαίως. Όχι, τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Τα είπαμε και προηγουμένως. Σχετικά με την παιδιατρική δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη προβλήματα, η αλήθεια είναι, έτσι. Δεν ξέρω μελλοντικά τι θα γίνει. Να διορθώσω λίγο κάτι, αν με επιτρέπει τον κύριο Μανουσάκη. Καλησπέρα κύριο Μανουσάκη. Να διορθώσω λίγο κάτι. Σχετικά με την γιατροακτινολόγο η οποία αποχώρησε και πήρε να ιδιωτέψει, δεν θα το έκανε αυτό, έτσι. Υπήρχε μια αστοχία στην τοποθέτηση του προηγούμενου αναπληρωτή διοικητή, η οποία έδωσε σε φυγή 18 γιατρούς. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το νοσοκομείο. Να σου φύγουν μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου 18 γιατροί είναι πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα. Αυτό μας έφτασε δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση στην παρούσα φάση. Όμως και τον αναπληρωτή διοικητή αυτών, συγκεκριμένοι τον τοποθετήσαν εκεί. Εντάξει, έτσι, το καταλαβαίνετε απόλυτα. Αλλά τα ίδια γίνονται και στον Άγιο Νικόλαο και τα ίδια μπορούμε να πούμε και εμείς και εδώ η δική μας διοίκηση. Ότι φεύγανε, έχουν φύγει 7-8 γιατροί και δεν έχει κανέναν στο γραφείο του να του πει κάτσε να δούμε πώς θα κάτσει κτλ. Και υπήρξαν και γιατροί όπως ο διευθυντής του ΤΕΠ που έφυγε λόγω της συμπεριφοράς της διοίκησης. Δηλαδή δεν είναι μόνο πρόβλημα του νοσοκομείου Ιερά Πέτρας το θέμα των διοικητών, είναι ένα συνολικό πρόβλημα στο ΕΣΥ. Ότι οι διοικητές πιέζονται από τους από πάνω, από τους διπεάρχες και από το Υπουργείο να δίνουν εντολές για εντέλεστε. Δηλαδή πρόσφατα που έδωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Νικολάου εντέλεστε για να πάνε δύο γιατροί να εφημερεύσουν στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σιτίας, η εντολή είχε δοθεί από τη ΔΥΠΕ. Η ΔΥΠΕ έδωσε εντολή καν τους εντέλεστε. Οπότε δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής της κυβέρνησης που πιέζει τους γιατρούς σε αυτές τις λογικές, έτσι. Και γίνεται σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Βλέπουμε ότι στο Βενιζέλιο τους θέλουν να κάνουν εφημερίες στο Ρέθινο και έχουν εκεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Τώρα, οι προτάσεις οι δικές σας για ένα καλύτερο σύστημα υγείας ποιες είναι? Εμένα ρωτάτε, κύριε Τουλούκη? Και εσάς και μετά μου απαντήσει και ο κύριος Βλασάκης. Εγώ το είπα πολύ απλά. Να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, των γιατρών και των άλλων ειδικοτήτων, να μην φορολογούν στο σύνολο της εφημερίας αλλά να επανέλθει και τις πρόσθετες αμοιβές, να επανέλθει η φορολόγηση αυτοτελής στο 20% όπως ήταν μέχρι το 2012 και να βελτιώσουν τις εργασιακές σχέσεις, να σταματήσουν τα εντέλεστα για τις εφημερίες και όλα αυτά. Και επίσης να προκηρύξουν, αφού τα κάνουν αυτά, να προκηρύξουν μετά όλες μαζί τις γενναίες θέσεις για να μπορέσουν να έρθουν οι γιατροί στο σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλασάκη. Θεωρώ ότι το είπα και προηγουμένως, οικονομικό κίνητρο δεν είναι το να δώσει ο Δήμος σε πρώτη φάση τους καινούριους μόνο γιατρούς, είτε σπίτι, είτε το ενίκιο, είτε παραπάνω χρήματα, το ίδιο το Υπουργείο να δώσει παραπάνω χρήματα, γιατί θα είναι άδικο για τους ήδη υπάρχοντες γιατρούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα. Έτσι είναι πάρα πολύ άδικο και οι οποίοι έχουν κρατήσει το σύστημα υγείας όρθιο ακόμα στις πλάτες τους. Σίγουρα θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη του Υπουργείου. Πάρα πολύ βαθιά και η ίδια κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσει να προσελκύσει γιατρούς. Όμως, ένα από τα λάθη το οποίο γίνεται και γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια και το έχουμε επισημάνει, είναι ότι δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχει ένας γιατρός σε ένα νοσοκομείο να προκυρήσει μία μόνο θέση. Θα πρέπει να προκυρήσει από δύο και πάνω. Κανένας δεν θα έρθει, κακά τα ψέματα, κύριε Τουρλούκη, να βάλει το κεφάλι στον τρουβά και να έρθει στο νοσοκομείο, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει έναν μόνο συνάδελφο της ίδιας ειδικότητας δικής του. Άρα το πρώτο είναι το να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, ενδεχομένως, για να μπορέσουν να διορθωθούν οι συνθήκες εργασίας, είναι να προσπαθήσει περιφερειακά να προσελκύσει κόσμο. Το πώς θα το κάνει αυτό δεν το γνωρίζω. Έτσι. Θεωρώ ότι πάει να γίνει μια καλή αρχή, δεν το ξέρω αν όντως ισχύει και αν ήταν τα λόγια, τα ψεύτικα, τα μεγάλα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σας είπα και πριν ότι μόνο αν δούμε γιατρούς στην πόρτα μας θα το πιστέψουμε. Μάλιστα.
Κύριε Μανουσάκη, στις 30 του μήνα υπάρχει μια υγειονομική, θα λέγαμε, κινητοποίηση. Θα συμμετέχει ο Άγιος Νικόλαος, θα συμμετέχει το νοσοκομείο. Ναι, εμείς σήμερα κάναμε μια θέση ψηφορέων στο εργατικό κέντρο. Ήρθανε πολλοί φορείς από την πόλη του Αγίου Νικολάου και συνολικά από τον νομό. Θα συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο, θα βάλουμε κατά πάσα πιθανότητα και λεωφορείο και οι κυκλοφορία αν χρειαστούν και θα υπάρχει και στάση εργασίας για να καλυφθούν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα από την ΑΔΔΗ 9,5 με 3 και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει απόφαση και από το εργατικό κέντρο για να καλύπτει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Τώρα από εκεί και μετά θα προσπαθήσουμε και με αφήσεις και με δουλειά και με κείμενο που υπάρχει το κοινό που υπογράφουμε όλοι οι σύλλογοι να προσελκύσουμε κόσμο έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις 30 του μήνα στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θεωρείτε ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι αυτή που μπορεί να ανατρέψει ή να διορθώσει τα κακό κείμενα. Όσο ασκείται πίεση τόσο καλύτερα είναι. Άμα δεν μιλούμε, ζημιά είναι, καταστροφή. Άρα θεωρείτε ότι και η πίεση που πήγε να ασκήσει η Σιτία στο να πηγαίνει στο Ηράκλειο και να κάνει κατάληψη στη ΔΥΠΕ έφερε τον Υπουργό Υγείας στη Σιτία. Εντάξει, ο Υπουργός ήρθε, αλλά δεν επί της ουσίας δεν άλλαξε κάτι. Αλλά κάθε κινητοποίηση που γίνεται για την υγεία καλή είναι. Mm-hmm. Θετική, πιέζει την κυβέρνηση. Δηλαδή όλα αυτά αρθρίζονται. Και να δείτε σε όλη την Ελλάδα παντού γίνεται κινητοποίηση και παντού υπάρχουν προβλήματα. Όσο πιο πολύ φωνάζουμε, όσο δημοσιοποιούμε τα προβλήματα και όσο πιο πολύ ξεσηκώνει το κόσμο, τόσο πιο πολύ η πίεση ασκείται στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Και πόσο μάλλον σε εμάς, κύριε Τουρλούκη, που είμαστε ένας ευαίσθητος νομός, ο νομός Λασιθίου, και δεν είμαστε ιδιαίτερα για κάποιο λόγο προσελκύσιμοι ως προς το να έρθουν εργαζόμενοι γιατροί, έτσι, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα, είναι μια... Έχει αποδειχτεί αυτό τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον. Πολύ δύσκολα έρχονται οι γιατροί στην περιοχή μας. Δεν γνωρίζω το λόγο, γι' αυτό ενδεχόμενος θα έπρεπε να υπάρξει. Έρχονται δύσκολα, αλλά αυτοί που έρχονται προσφέρουν πάρα πολλά. Δηλαδή, έχουμε δει ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά, να το πούμε λίγο αυτό στο νοσοκομείο μας και στο χειρουργικό που γίνονται επεμβάσεις που δεν γίνονται αλλού. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι αυτό που φέρνει τους γιατρούς να υπερβάλλουν αυτό, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουν να σώσουν ζωές, αλλά και να δείξουν και τη δουλειά τους. Παράδειγμα τους χάρη, είπαμε τους χειρούργους. Το χειρουργικό, η καρδιολογική, το ορθοπαιδικό, το οφθαλμολογικό. Γίνεται ένα μεγάλο έργο στο νοσοκομείο μας και δεν ξέρω γιατί στεκόμαστε στα κακώς νοούμενα. Αυτό δεν μπορώ ούτε εγώ να το εξηγήσω, κύριε Τουρλούκη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι επάγγελμα. Δεν το θεωρούμε επάγγελμα. Το θεωρούμε λειτουργήμα. Έτσι, βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να προσελκύσουμε κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι, πρέπει να βγάλουμε τα καλά προς τα έξω. Τα κακά τα τελευταία 2 χρόνια με αυτόν ο οποίος ήταν τοποθετημένος σαν πληρωτής διοικητής, δυστυχώς βγήκαν. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το συνεφάκι το οποίο υπάρχει πάνω από το νοσοκομείο Ιεράπετρας, θα πρέπει να το σβήσουμε. Πρέπει να το μαζέψουμε, πρέπει να βγάλουμε τα καλά προς τα έξω. Έχει γίνει ήδη αρχή, έτσι. Κατεβαίνουμε σε συνέδρια με εργασίες σοβαρές, βραβεύονται, έτσι, χειρουργικοί μας. Γίνονται εξετάσεις οι οποίες πρωτοπορούν, έρχονται νέα μηχανήματα, προσπαθούμε και εμείς να φέρουμε κόσμο να εργαστεί στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν δεν φτάνει αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως κοινωνία, ώστε να βοηθήσουμε να έρθει κόσμος. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλές φορές ότι αυτές οι κινητοποίησεις, τα αρνητικά, δεν φέρνουν γιατρούς ή δεν φέρνουν να εργαστούν στο νοσοκομείο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, το να βγει ο κόσμος και να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά για το νοσοκομείο του δεν νομίζω ότι είναι κακό για το νοσοκομείο. Ίσα-ίσα διαπιστώνουν και ενδεχομένως πέφτουν και τα βλέμματα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Όμως αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε είναι να βγάζουμε τα καλά προς τα έξω και όχι τα αρνητικά. Σίγουρα υπάρχουν και κακό σκήμενα σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν είμαστε μοναδικοί, έτσι. Αλλά αυτό που κοιτάζουμε να βγάλουμε προς τα έξω είναι τα θετικά. Το ξανατονίζω. Έτσι, οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται, το πόσο καλούς γιατρούς έχουμε, το γεγονός ότι έρχονται από άλλες περιοχές σε εμάς για να εξυπηρετηθούν και έρχονται να εξυπηρετηθούν
Όχι γιατί λυπούνται το νοσοκομείο η Ράπετρα, αν μου επιτρέπει τον όρο, γιατί έχει εξειδικευμένο και καλό προσωπικό. Από το ιατρικό προσωπικό μέχρι και τον τελευταίο, δεν μπορώ να πω ποιος μπορεί να είναι ο τελευταίος, έτσι. Γιατί ακριβώς όπως σέβομαι την καθαρίστρια μέσα σε ένα νοσοκομείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σέβομαι και τον διοικητή ή τον ανώτερο, ο οποίος μπορεί να είναι μέσα στο νοσοκομείο. Όλοι είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και όλοι συνεισφέρουν για το νοσοκομείο, Άστε. Ώστε να έχει μια αξιοπρεπή και σοβαρή εικόνα. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, ένα μεγάλο αγώνα από πολλούς και από την τοπική αυτοδιοίκηση να φύγει ο προηγούμενος διοικητής. Θεωρείτε ότι ήταν μέρος του προβλήματος? Φεύγοντας δόθηκαν λύσεις ή παραμείναν τα ίδια προβλήματα και διωγγώνονται? Θα σας πω. Ο προηγούμενος αναπληρωτής διοικητής καταρχήν είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, άρα είχε προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα. Όταν σε 1,5 χρόνο σου φεύγουν 18 γιατροί, κύριε Τουρλούκη, και η αιτία είναι εκείνος, δεν το λες και ιδιαίτερα καλή διοίκηση. Όταν δημιουργούνται προβλήματα εσωτερικά με τους εργαζόμενους, τα οποία τα έχει δημιουργήσει εκείνος, δεν το λες ιδιαίτερα καλή λειτουργία του νοσοκομείου. Όταν έρχονται πεπαλαιωμένα μηχανήματα στο νοσοκομείο με το πρόσχημα ότι θα φέρουμε αυτά, αλλά μετά θα τα αντικαταστήσουμε, δεν το λες και διοίκηση. Έτσι, δεν είναι λογική αυτή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο, κακώς κατ' εμάς, αλλά αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δωματιάκια που υποτίθεται ότι είναι ιατρία. Οι εργαζόμενοι έχουν προσπαθήσει κάπως να τα φτιάξουν και να τα προσαρμόσουν ώστε να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικά. Αυτό όμως είναι προσπάθεια των εργαζομένων. Δεν ήταν της προηγούμενης διοίκησης. Υπάρχουν έργα τα οποία δεν έχουν τελειώσει. Είχαμε μια εξαιρετική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία καταστράφηκε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν μια γενική συνέλευση. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαθήματα εντός νοσοκομείου, που γνωρίζετε πολύ καλά μέσα σε ένα νοσοκομείο ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για πρακτική άσκηση, έρχονται και ειδικευόμενοι γιατροί, οι οποίοι ενδεχομένως οι διευθυντές τους να θέλουν να τους δείξουν κάποιες εργασίες ή να τους κάνουν κάποιο μάθημα πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει αυτός ο χώρος αυτή τη στιγμή. Και άλλα πολλά τα οποία έχουν γίνει κατά διαστήματα. Δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα, το καταλαβαίνετε απόλυτα. Ξανατονίζω, θέλουμε την καλή εικόνα του νοσοκομείου, όχι την αρνητική. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε ότι στο πίσω μέρος του νοσοκομείου, εκεί όπου θα επικοινωνούν τα επίγοντα περιστατικά, θα ερχόνται στα εξωτερικά γιατρία, έχει μείνει στη μέση. Εκεί τι γίνεται ακριβώς? Γνωρίζουμε κάτι, πότε και αν θα τελειώσει αυτό? Κύριε Τουρλούκη, όλα τα έργα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας τα προηγούμενα 2 χρόνια, κατά τη θητεία του προηγούμενου αναπληρωτή διοικητή, γινόντουσαν χωρίς προγραμματισμό, πραγματικά χωρίς σχεδιασμό και χωρίς οργάνωση. Μάλιστα. Έχει μείνει αυτό που βλέπετε ακριβώς στην πίσω, στη βορεινή, τη γνωστή πλευρά, η οποία πλευρά εκείνη δεν έχει καν τα όμβρια. Δεν έχει καν δηλαδή τα σημεία εκείνα στα οποία θα έπρεπε να πέφτουν τα νερά σε περίπτωση πλημμύρα. Αντιλαμβάνεστε για τι μεγάλο πρόβλημα μιλάμε. Άρα, δηλαδή, δεν θεωρούμε λοιπόν ότι έχει πάει κάποιος ο οποίος ήταν αρχιτέκτονας, μηχανικός και να του είπε κάντε αυτό. Το θεωρούμε αδιανόητο. Και αυτό είναι το πιο απλό πράγμα το οποίο έχει γίνει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολλά τα προβλήματα. 30 του μήνα εσείς θα κατέβετε και σε κινητοποίηση? Βεβαίως. Εννοείται ότι θα κατέβουμε, θα βγάλουμε και σχετική ανακοίνωση. Θα καλυβόμαστε φυσικά από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΗ, ώστε να είναι όλοι οι υγειονομικοί στο δρόμο και όχι μόνο. Κοιτάζουμε να έχουμε προσωπικό ασφαλείας όπως έχουμε πάντοτε. Έτσι. Αν και δεν σας κρύβω ότι στην παρούσα φάση πρακτικά το νοσοκομείο με προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί, έτσι, σε καθημερινή βάση. Θέλουμε να είμαστε όλοι εκεί. Θέλουμε να γίνει ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Θέλουμε να δώσουμε φωνή και αυτό να φτάσει στο Υπουργείο πάνω και να πούμε ως εδώ φτάνει, δεν αντέχουμε άλλο. Μάλιστα. Σε αυτή σας την προσπάθεια, αραιογιός θα είναι ο κόσμος της Ιεράπετρας, τον θέλετε δίπλα σας? Θα είμαστε σε επικοινωνία, όπως ήδη έχουμε και τόσα χρόνια, και καλή συνεργασία μαζί με το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας, με την με την Επιτροπή Αγώνα, με τοπικούς φορείς. Εμείς σκεφτόμαστε να βάλουμε και λεωφορείο ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί κόσμος, όχι μόνο εργαζόμενοι, αυτοκίνητα, για να φτάσουμε στο Ηράκλειο, να διαμαρτυρηθούμε,
να γίνει πορεία και να θεωρείτε ότι πάλι πίσω. Περισσότερη αποτελεσματικότητα θα έχει στο Ηράκλειο ή να γίνει μια μεγάλη, όπως είχε γίνει πριν χρονικό διάστημα, πριν ένα-δύο χρόνια, στην Ιερά Πέτρα να βγουν 5.000-7.000 άτομα. Θα σας πω και το λόγιο. Στην Ιερά Πέτρα είχαμε το μεγαλειώδη που ήταν 10.000 κόσμος. Αν μπορούμε στο Ηράκλειο, που είναι κεντρικά νοσοκομεία, τα οποία δέχονται πλέον όλο το βάρος των υπολείπων. Γιατί δεν δέχονται μόνο πίεση από το νομολαστείο, δέχονται πλέον και από το Ρέθυμνο. Το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί και το Ρέθυμνο καταραίει. Έτσι, αν μπορούμε να μαζευτούμε αντί για 10, 15, 20.000, το Ηράκλειο είναι πολύ μεγάλη πόλη. Έτσι. Αν μπορεί να μαζευτεί τόσο πολύ μεγάλο, θα είναι ακόμα καλύτερο. Η πίεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Έτσι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Έχουμε την κυρία Ακτιστάκη, αν έχει τελειώσει. Δεν έχουμε, μάλιστα. Να προσπαθήσουμε να δούμε αν έχει τελειώσει και η Επιτροπή Αγώνα, το οποίο συνεδρίασε 7,5 ώρα για το θέμα του νοσοκομείου και αν θα κατέβουν σε κινητοποίηση στις 30 και αν θα μείνουν εδώ ή θα πάνε στο Ναύπλιο, στο Ηράκλειο. Να το δούμε λίγο αυτό, να δούμε λίγο τι απόφαση πήρανε και πώς θα αντιδράσει η Ιερά Πέτρα, η κοινωνία της Ιερά Πέτρας πάνω σε αυτό το κομμάτι της κινητοποίησης. Γιατί ναι, μεν μπορεί ο Υπουργός να έδωσε υποσχέσεις, αλλά νομίζω ότι δεν έχετε πιστεί και εσείς υγειονομικοί. Υποσχέσεις έχουμε ακούσει πολλές φορές, κύριε Τουρλούτσι. Είχαμε ακούσει από την κυρία Αγκάγκα, είχαμε ακούσει και από τον κύριο Πλεύρη κάποιες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το να βγει μία προκήρυξη είναι το πιο απλό. Το θέμα είναι να υπάρξουν υποψήφοι. Μην ξεχνάτε, στην προηγούμενη προκήρυξη, σε 9 θέσεις βρέθηκε μόνο ένας υποψήφιος και αυτό στη θέση του Ερλά. Και αυτό να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι αν θα δοθεί, θα δοθούν οι κίνητρα. Έχουμε την κυρία Κτιστάκη στη γραμμή ή είναι ακόμα? Όχι, έτσι. Άρα δεν έχει τελειώσει ακόμα η σύσκεψη. Λοιπόν, δεν έρχεται εγώ. Δεν έρχονται. Τώρα, αυτό πήγε να γίνει κάτι με τους ιδιώτες. Πολύ λίγοι νομίζω ότι το ανταποκρίθηκαν τα προηγούμενο διάστημα. Και μόνο τώρα στο Βεντζέλιο με τον Μπλοκάκι και αυτό μέχρι το. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε κάνει κινήσεις και από εμάς είχε ξεκινήσει τη διαδικασία και είχαμε φέρει, βέβαια ξανατονίζω ότι είναι μπαλώματα αυτά, αλλά προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να ξεκουράσουμε και τους γιατρούς του νοσοκομείου για να φέρουμε στους δύο παθολόγους στρατιωτικούς, οι οποίοι ήρθαν για 15 μέρες. 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος. Μήπως και καταφέρει και ξεκουραστεί λίγο και ο δικός μας ο παθολόγος. Και φυσικά είχαμε φέρει και μία γιατρό ακτινολόγο από το Παγνή. 15 μέρες και εκείνη για να μπορέσει να βοηθήσει σε εφημερίες το νοσοκομείο μας. Αυτά, ξανατονίζω, είναι μπαλώματα. Εμείς θέλουμε μόνιμους γιατρούς, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εδώ, θα καλύπτουν τις εφημερίες μας. Επίσης, να τονίσω κάτι το οποίο έχουμε παραλείψει, είναι ότι αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι οι επικουρικοί, επειδή καλύπτουν πάλι και διαρκείς ανάγκες, θέλουμε να μονιμοποιηθούν. Θέλουμε να βρεθεί τρόπος να υπάρξει προκήρυξη και να μονιμοποιηθούν. Για να γίνει όμως αυτό, κύριε Τουρλούκη, θα πρέπει να υπάρξουν, και το είπαμε από τα πρώτα, το οποίο θέλαμε, είναι να υπάρξουν αναπροσαρμόσεις προς τα πάνω στους οργανισμούς των νοσοκομείων. Το αυτοδιοίκητο το βάλατε προχθές. Βεβαίως, το βάλαμε. Είπαμε ότι δεν θέλουμε πλέον να εντασσόμαστε και να είμαστε διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε το δικό μας αφημί και να είμαστε αυτοδιοίκητο όσον αφορά το κομμάτι των διαδικασιών. Και αυτό γιατί τα διασυνδεόμενα μόνο προβλήματα μας έχουν δημιουργήσει. Για να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία προκηρύξεως, θα πρέπει να σταλούν στον Άγιο Νικόλαο, να ξαναεπιστρέψουν πίσω, να ξανασταλούν οι άγγελοι στον Άγιο Νικόλαο και μετά να φύγουν στο Υπουργείο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει, καταλαβαίνουμε ότι λόγω των μνημονίων τότε έπρεπε να γίνει και να φαίνεται ένα μόνο νοσοκομείο. Όμως θεωρούμε ότι τα μνημόνια πλέον έχουν τελειώσει, τουλάχιστον αυτό διατυμπανίζεται. Άρα θα πρέπει και εμείς πλέον να ξαναγίνουμε αυτόνομο νοσοκομείο. Το τονίζω για μην παρερμηνευτεί το αυτόνομο, έτσι, με τον προϋπολογισμό εννοείται του κράτους. Το θέμα είναι ότι και στην ενιαία διοίκηση που υπάρχουν, δεν υπάρχει ένα άτομο στο διοικητικό συμβούλιο από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Ναι, ήταν το πρώτο το οποίο είχαμε φωνάξει. Είχαμε διατυμπανίσει ότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας δεν είχε φωνή, δεν είχε λόγο. Αν και υπόθηκε ότι με τη νέα σύστασή του πλέον θα υπάρχει και από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας,
Όλα αυτά όμως τα χρόνια τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είχαμε φωνή, δεν υπήρχαμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Βλασάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Συνεχίστε έτσι. Το νοσοκομείο της Εράπετρας το θέλουμε. Είναι, νομίζω ότι είναι αυτό που μας κρατάει εδώ πέρα, γιατί άμα φύγει το νοσοκομείο, νομίζω ότι θα φύγουμε κι εμείς μαζί του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε, για αυτά που προσφέρετε στην κοινωνία της Εράπετρας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήμασταν και σήμερα μαζί. Ευχαριστώ και τα παιδιά στο Control. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχές μέχρι την επόμενη εκπομπή. Καλή νύχτα. We'll be right back.